Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη ξαφνικά. Μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι της Σοφίας Βόσου. Είναι ουρανού κατάνοιξη. Πώς μου κόλλησε, δεν ξέρω γιατί. Της Σοφίας Βόσου ήταν του Ανδρέα Μικρούτσικου. Σε κάποιο Eurovision νομίζω μας είχε εκπροσωπήσει, αν θυμάμαι καλά. Πάντως το βέβαιο είναι ότι μπήκε η άνοιξη σήμερα. Όχι χτες όπως λέγανε κάποιοι. Σήμερα μπήκε η άνοιξη. 21 Μαρτίου του 2017. Σε μια εβδομάδα με πολύ σημαντικά γεγονότα. Και ημερολογιακά και ιστορικά και πρακτικά της σημερινής μας καθημερινότητας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Θα είμαστε εδώ μέχρι και για τα επόμενα 53 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι αποφάσισα να αλλάξω λίγο το κόνσεπτ, την δομή της εκπομπής και να έχουμε κάθε μέρα στο τελευταίο 4-20 λεπτά, επειδή είδα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να βγουν στο τηλέφωνο και θέλουν να μιλήσουν, να έχουμε ένα τέταρτο με δικές σας παρεμβάσεις κάθε μέρα, όχι μόνο την Παρασκευή. Είναι η πίεση που μου ασκήσατε εσείς, με την καλώς εννοούμενη, με την καλή έννοια του όρου πίεση, ότι έχετε ανάγκη να μιλήσετε. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ και επειδή και εγώ συναισθάνομαι και έχω ανάγκη αυτή την επικοινωνία που έχουμε μαζί, αποφάσισα κάθε μέρα, ένα διάστημα ενός τετάρτου 20 λεπτών, να αφιερώνετε στην συνομιλία που έχω μαζί σας. Με παίρνετε βέβαια πολύ και στο τηλέφωνο στην εφημερίδα Βραδινή και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αλλά και η ζωντανή αυτή επικοινωνία που την ακούνε και άλλοι, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα λοιπόν πρώτη μέρα της Άνοιξης, την Κυριακή αλλάζει η ώρα, όπως ξέρετε θα πάει μια ώρα μπροστά, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερη μέρα, θα νυχτώνει πολύ αργότερα από ό,τι μέχρι τώρα, μέχρι τις 21 Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όπως ξέρετε, 21 Ιουνίου θα νυχτώσει σε 9 το βράδυ, που δεν θα είναι βράδυ, θα είναι μέρα. Από τώρα μέχρι και για το επόμενο τρίμηνο θα φτάσουμε 21 Ιουνίου, η μέρα θα μεγαλώνει συνέχεια και θα έχουμε αυτόν τον υπέροχο, ελπίζω, ήλιο, που μας εφραίνει την καρδιά και μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας πολύ πιο ανεκτά. Θέλω να ευχαριστήσω, όπως σας έχω πει, εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που προσωπικά δεν έχω καν αυτοκίνητο, δεν οδηγώ, δεν ξέρω να οδηγώ. Δεν έμαθα ποτέ μου να οδηγώ. Και έτσι χρησιμοποιώ είτε ταξί, είτε τον ηλεκτρικό και το μετρό. Ας πω την αλήθεια, το λεωφορείο, όχι γιατί το περιφρονώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθείς με τα λεωφορεία. Υπάρχουν ελάχιστα και καθυστερούν υπερβολικά. Δεν έχω περιθώριο καθυστέρησης. Όπου πηγαίνει το μετρό, παίρνω μετρό ηλεκτρικό. Που είναι τουλάχιστον μέχρι στιγμής σχετικά στην ώρα τους. Και γρήγορη. Τώρα, για την... μέσα στην διαδικασία αυτή, το να μπω στο μετρό, στους σταθμούς του μετρό, στους σειρμούς του μετρό, έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μου μιλάτε. Ξέρω ότι κάποιοι, ενώ θέλετε να μου μιλήσετε, ίσως ντρέπεστε, ίσως δεν ξέρετε πώς να επικοινωνήσετε μαζί μου, να ξέρετε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτός. Μιλάω σε όλους και χαίρομαι αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με σταματάτε συνέχεια και μου λέτε και τα παράπονά σας και τις αγωνίες σας και το ότι βρίσκεται ένα καταφύγιο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί ακούτε πράγματα που δεν τα ακούτε πουθενά αλλού και ακούτε αλήθειες που δεν τις ακούτε πουθενά αλλού. Ξέρω μερικές φορές κάποιους τους ενοχλούν τα πράγματα τα οποία λέω. Όπως ας πούμε χτες που πόθηκαν μερικά πράγματα για τη ΔΕΗ. Θα συνεχίσω στο θέμα ΔΕΗ γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί υπάρχουν και καινούργιες εξελίξεις. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θέλω να σταθώ μόνο σε κάτι που μου συνέβη σήμερα και το οποίο ήθελα να σας το πω. Γιατί με στενοχώρησε πάρα πολύ. Είδα στον δρόμο κάποιον ο οποίος ήταν ελαφρά γνωστός μου. Δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά τον έβλεπα στη γειτονιά μου. Ο οποίος με κλάματα στα μάτια με σταμάτησε και μου είπε «Είμαι 52 ετών, έχω 3 παιδιά».
Η γυναίκα μου είναι άνεργη από το 2016. Εγώ απελήθη πριν από 4-5 μέρες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ηλικία των 52 ετών να ξαναβρω δουλειά. Δάκρυσε ο άνθρωπος. Εγώ ένιωσα ακόμα πιο άσχημα διότι δεν ήξερα τι να του απαντήσω. Είχε δίκιο. Δεν μπορεί να βρει δουλειά πάλι. Ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του που είναι και εκείνη στα 50. Και έχουν 3 ανήλικα παιδιά. Το μαρτύριο για αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να καταλάβετε το μεγάλο μαρτύριο σήμερα, δεν το κάνω για να διαχωρίσω τους Έλληνες σε δημόσιους και ιδιωτικούς, δεν το κάνω γι' αυτό. Αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα ο ιδιωτικός τομέας στενάζει. Ο άνθρωπος, σαν και αυτόν που με έπιασε στο δρόμο και μου μίλησε, είναι κατεστραμμένος. Δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Είναι 52 ετών. Δεν θα βγει στη σύνταξη. Αμφιβάλλον θα πάρει και ποτέ του σύνταξη. Δεν θα βρει καμιά δουλειά στα 52, γιατί κανείς δεν παίρνει κάποιον στα 52. Ιδίως αν δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες. Και έχει 3 ανήλικα παιδιά να συντηρήσει. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι που με ακούνε, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και έχουν κάθε λόγο να παραπονούνται οι συνταξιούχοι. Κάθε λόγο. Έτσι. Που έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και είναι σε κακή κατάσταση και που φοβούνται και δικαίως φοβούνται γιατί θα γίνουν και νέες περικοπές στις συντάξεις τους. Ωστόσο, ένα ποσό το μήνα, κάθε μήνα πέφτει στο λογαριασμό τους. Στον ιδιωτικό τομέα, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους, στους εμπόρους, στους δικηγορίσκους που δεν έχουν. Δεν είναι μεγάλο ονόματα σαν τον Κούγια, ας πούμε, να παίρνουν μεγάλες υποθέσεις και να βγάζουν λεφτά. Στο δικηγόρο το μικρό. Το μικρό το δικηγόρο, ο οποίος αγωνίζεται για το μεροκάματο. Στο γιατρουδάκι που αγωνίζεται για το μεροκάματο και δεν έχει διοριστεί στο ΕΣΥ. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Απελπιστική. Δεν έχουν καν εισόδημα. Και αντιθέτως, το κράτος τους αντιμετωπίζει σαν φοροκλέπτες, σαν φοροφυγάδες. Και τους αλλάζει τα φώτα, τους κυνηγάει με κατασχέσεις, ό,τι βρίσκει τους το παίρνει. Και τούτο συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το κράτος εκ των πραγμάτων είναι ανάλγητο. Είναι βαθιά ανάλγητο το ελληνικό κράτος. Είναι βαθιά διεστραμμένο, θα έλεγα, το ελληνικό κράτος. Ήταν και είναι. Ήταν και πριν από την κρίση. Ήταν και πριν προτού έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει ακόμα χειρότερα. Και ο δεύτερος λόγος είναι η κρατικίστικη αντίληψη που πλήρως πλέον επικρατεί στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μπορούμε να πληρώνουμε μισθούς και τις κουτσουρεμένες συντάξεις, μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και κουτσουρεμένες συντάξεις και γεία πυρή μειχθεί το. Και ας καεί το σύμπαν. Δεν καταλαβαίνουν, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι με τα οικονομικά, ότι εάν δεν υπάρχει ιδιωτικός τομέας να παράγει, να δημιουργεί πλούτο που δεν δημιουργείται σήμερα, είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε μισθούς ούτε δημοσίων υπαλλήλων, ούτε συντάξεις. Είναι νομοτελειακά βέβαιο. Έτσι κατέρευσε και το σοβιετικό σύστημα. Μόνο που δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί δεν ξέρουν ούτε ιστορία, ούτε μόρφωση έχουν, ούτε καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν η οικονομία, η αγορά, το τραπεζικό σύστημα. Είναι παντελώς άσχετοι και ανίκανοι. Γι' αυτό ήταν και στο 3% μέχρι το 2012. Μέχρι το 2012 ήταν στο 3%. Γιατί ήταν τυχαία? Όχι βέβαια. Γιατί ήταν ένα γκρουπούσκολο που έκανε πλάκες. Μόνο αυτό ήξερε. Έρχεται καμιά μολότοφ, κάποιοι εξ αυτών, κάνανε καμιά. Μπαίνανε σε κανένα σούπερ μάρκετ. Είδατε χθες το ερωτηματολόγιο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε την κλοπή στο σούπερ μάρκετ, τη θεωρείτε ακτιβιστική ενέργεια. Ακτιβισμός είναι για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, της νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η κλοπή των σούπερ μάρκετ. Τώρα τι να πω. Και αυτούς, οι σοφοί Έλληνες τους ψήφισαν και τους κάνουν κυβέρνηση. Τους ακτιβιστές που κλέβουν τα σούπερ μάρκετ και απαλωτριώνουν τις τράπεζες. Έχουμε μυαλό. Το είδατε το ερωτηματολόγιο? Το είδατε? Κάνει το συνέδριό της η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο καλεί τα μέλη της να διευκρινίσουν πώς βλέπουν τις κλοπές στα σούπερ μάρκετ, τις κλοπές στις τράπεζες, τη ρήψη μολότοφ. Θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Είναι ακτιβισμός, είναι αγωνιστική δράση, είναι επανάσταση. Αυτά τα μυαλά κουβαλάνε.
Όταν λοιπόν εσείς που δεν είχατε καμία σχέση ούτε με... Νοικοκυρέοι άνθρωποι είσαστε. Και πήγατε και ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ για να σας σώσει και να ασκήσει τα μνημόνια και να καταργήσει τον έφυγε κλπ. Δεν καταλαβαίνετε, δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά που είπε. Αλλά αντιθέτως θα σας φέρει όλους αυτού, όλα αυτά τα νούμερα, όλα αυτά τα ψώνια, όλους αυτούς τους ηλίθιους που πετάνε μολότοφ. Και γι' αυτό δεν σε έχει κάνει εντύπωση διαδηλώσεις. Δεν γίνονται στην Ελλάδα πια με το ΣΥΡΙΖΑ. Αγανακτισμένοι δεν υπάρχουν πια με το ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους. Δεν κλείνονται, δεν γίνονται μεγάλες πορείες, ούτε απεργίες. Τι υπάρχει μόνο? Ο Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας και η πυρήνη της φωτιάς. Αυτά υπάρχουν μόνο. Τυχαίο νομίζετε ότι είναι? Τυχαίο νομίζετε πως είναι? Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανοχή από την κυβέρνηση. Γι' αυτό υπάρχουν μόνο αυτοί. Και αντιθέτως οι αγανακτισμένοι που ήταν μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την αριστερά, εξαφανίστηκαν ή διορίστηκαν στο δημόσιο, δεν ξέρω τι έγιναν. Υποθέτω ότι διορίστηκαν στο δημόσιο. Η κυρία Νοτοπούλου, για παράδειγμα, ήταν αγανακτισμένη πριν από το 2012. Ναι, πριν από το 2015. Κυρία Νοτοπούλου, ναι. Η διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αυτή η κυρία ήταν. Στο κίνημα δεν πληρώνω. Και δεν πλήρωνε η κυρία Νοτοπούλου. Τώρα όμως ήρθε το κίνημα διορίστε με στο δημόσιο να πληρώνουμε και η κυρία Νοτοπούλου παίρνει 2.560 ευρώ το μήνα. Για πέστε μου. Πέστε μου εσείς που με ακούτε ειλικρινά. Είτε ανήκετε στην αριστερά, είτε στη δεξιά ή οπουδήποτε αλλού. Το δικό σας το παιδί με πτυχίο ή μεταπτυχιακό παίρνει 2.560 το μήνα. Παίρνει. Η κυρία Νοτοπούλη το παίρνει. Ο κύριος Καρανίκας το παίρνει. Η άλλη κυρία που διορίστηκε διευθύντρια στο γραφείο του μεταναστευτικής πολιτικής από το γραφείο του Μουζάλα παίρνει διπλασιασμό της αμοιβής στα 3.950. Το δικό σας το παιδί τα παίρνει ή έχει αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό ή είναι άνεργο και περνάει όλη τη μέρα σε κάποια καφετέρια με το δικό σας το 3 ευρώ που του δίνετε για να πάρει ένα φραπεδάκι. Και το ανακατεύει όλη μέρα το φραπέ και καπνίζει κανένα Μάλμπορο για να περάσει ώρα. Πέστε μου την αλήθεια. Το ξέρω, ενοχλούν οι αλήθειες. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ βολεύτηκε. Έβαλε τις Νοτοπούλου, τους Καρανίκες και όλους τους άλλους συντρόφους, τους φίλους, τους εραστές, τους συνεργάτες, τους συγγενείς, τους έβαλε όλους στο δημόσιο. Αυξήθηκαν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2016, που έχουμε τα στοιχεία, οι δημόσιοι πάλι φτάσαν σε 707.000 από 693 που ήταν. Μέσα σε ένα τρίμηνο 14.000 προσλήψεις. Των δικών τους. Των δικών τους. Και το δικό σου το παιδί είναι άνεργο. Και ο πατέρας αυτός με τα τρία παιδιά που με σταμάτησε στον δρόμο έμεινε άνεργος. Και η γυναίκα του είναι άνεργη και δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους. Θα κάτσουν στο συσίτιο της εκκλησίας. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό μου λένε κάποιοι, γιατί φωνάζεις, γιατί δεν φωνάζετε εσείς. Φωνάζω εκ μέρους σας. Φωνάζω με τη φωνή αυτού του ανθρώπου ο οποίος υποφέρει. Γιατί κανείς μας δεν είναι ασφαλής πια. Ιδίως αυτοί που βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα. Οι άνεργοι που είναι όλοι από τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι ουδενός εξαιρουμένου. Οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρέμποροι, οι μικρομαγαζάτορες. Σήμερα στο φούρνο της γειτονιάς μου παίρνω κανένα καφέ στο πλαστικό για να είναι πιο φτηνός. Αν και εκεί ακρίβει είναι, γιατί μας έβαλαν το, όπως ξέρετε, από φοβερό φόρο και στο καφέ και έχουν ακριβήνει και οι καφέδες, όπως έχετε πάρει είδηση. Ο άνθρωπος που διευθύνει το φούρνο, μεγάλος φούρνος με πολύ μεγάλη ποικιλία, έτσι είναι η φούρνη πια. Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, τα πάντα είναι η φούρνη πια. Το ρωτάω πώς πάει. Μου λέει, αγώνες κάθε μέρα. Μου λέει, είμαι 50 χρονών. Δεν κάνω όνειρα για το μέλλον. Το
Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να βρω την δύναμη να περάσει το σήμερα. Και αύριο βλέπουμε. Ζω για το σήμερα. Και εγώ και η οικογένειά μου. Μόνο η μάνα μου, λέει, που είναι συνταξιούχος, κάνει κάποια πλάνα, κάποια σχέδια. Γιατί ελπίζει ότι θα συνεχίσει να έχει τη σύνταξη αυτή. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχω μισθό. Εγώ ήμουν, μου λέει, μικροεπιχειρηματίας. Είχα ένα μαγαζί. Ήμουν επιχειρηματίας. Έκλεισε το μαγαζί. Και τώρα δουλεύω σαν υπάλληλος στο φούρνο αυτό. Δεν ξέρω αν θα με κρατήσουν. Δεν ξέρω αν τον επόμενο μήνα θα έχω δουλειά. Μπορεί να με διώξουν. Μπορεί να τους φανούν πολλά τα χρήματα που παίρνει. Ούτε 800 ή 850 ευρώ μου που παίρνει. Και να πάρουν κάποιον άλλο με 600, με 500. Τι να πω στον άνθρωπο αυτό. Τι να του πεις. Και δεν βλέπω, μου λέει, καμιά προοπτική. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τι προοπτική να βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Η κατάσταση, εγώ σας έχω προειδοποιήσει, όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, σας έχω πει τις αλήθειες εδώ και καιρό. Σας έχω πει τι έρχεται. Θυμάστε πέρσι όταν σας έλεγαν ο Καμένος και ο Τσίπρας τελειώσαμε με την κρίση και τα μνημόνια, σας έλεγαν δεν είναι αλήθεια. Ότι η κρίση είναι μπροστά μας. Το 2016 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, το 2017 θα είναι μια ακόμα δυσκολότερη και το 2018 κατά τη γνώμη μου θα είναι το αποκορύφωμα της κατάρρευσης. Αν καταφέρουμε και περάσουμε το 2018, από τα συντρίμια που θα έχουν απομείνει, μήπως ξαναρχίσουμε να ξαναχτίζουμε τη χώρα μας και αν έχουμε αλλάξει μυαλά. Αυτό σας είχα πει πέρσι. Και σας είχα πει μακάρι να διαψευστώ εγώ για να έχουν δίκιο ο Τσίπρας, ο Τσακαλώτος, ο Φλαμπουράρης, ο Παπάς, ο Καμένος και όλοι αυτοί οι σύντροφοι που μας κυβερνούν. Γιατί η επίπτωση θα είναι οδυνηρή για όλους μας και για μένα. Δυστυχώς είχα δίκιο εγώ και είχαν άδικο αυτοί. Πριν από ένα μήνα και κάτι που έγινε το προηγούμενο Eurogroup, όχι το χθεσινό, το προηγούμενο, είχε βγει ο κύριος Τσίπρας και φώναζε και έλεγε τέλος η λιτότητα. Το θυμάστε? Θυμάστε την κυρία Κρυβοπούλου στην ΕΡΤ που έλεγε ότι το Άιζενμπλουμ είπε τέλος η λιτότητα που δεν το είχε πει ποτέ? Βγήκαμε από την κρίση. Τέλος η κρίση. Έρχεται η ανάπτυξη. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε? Και σας είπα ότι είναι μπαρούφες. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Ξυπνήστε Έλληνες. Είναι ψέματα. Θυμάστε που σας τα έλεγα? Ότι κάναμε έντιμο συμβασμό, κλείνει η αξιολόγηση και έρχεται η ανάπτυξη 2,5-2,7% το 2017. Και υπάρχει άβυσσος που χωρίζει για το τέλος της διαπραγμάτευσης. Άβυσσος! Και σας εξήγησα ότι εκεί που μπλοκάρει η διαπραγμάτευση δεν είναι ούτε στο φορολόγητο που το έχουν συμφωνήσει στα 5.900, ούτε στη μείωση των συντάξεων που την έχουν συμφωνήσει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα, ώστε να μην είναι αυτή η κυβέρνηση να δεσμεύσουν την επόμενη κυβέρνηση και να μην περάσουν τα εργασιακά, γιατί θα έρουν σε σύγκρουση με τους αριστερούς συνδικαλιστές. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Τις συντάξεις τις έχουν συμφωνήσει. Η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Το έχουν συμφωνήσει αυτό. Όπως λένε και να ακούμε τι λένε ο Ντάιζερμπλουμ και ο Μοσκοβισί. Γιατί δυστυχώς από αυτούς ακούμε, φτάσαμε στο σημείο να ακούμε αυτούς για να μάθουμε την αλήθεια. Λένε ότι το πρόβλημα είναι τα εργασιακά και τα ενεργειακά. Τα εργασιακά και τα ενεργειακά δεν είναι συντάξεις. Δεν είναι το αφορολόγητο. Δεν είναι τα μέτρα των 3,6 δισεκατομμυρίων. Αυτά συμφωνήθηκαν. Θυμάστε όταν σας έλεγα ότι αντίμετρα δεν υπάρχουν, κύριε Μπαρούφα, σαν χλαμάρα. Τα ξεχάσαμε τα αντίμετρα. Δεν υπάρχουν τα αντίμετρα. Μια μπαρούφα ήταν που την πέταξε ο Τσίπρας για να κάνει σοου, επικοινωνιακό. Θυμάστε που στο Υπουργικό Συμβούλιο τους έβγαλε χθες και το Ράδιο Αρβίλα και τον ξεφτύλιζε. Που είπε ο Τσίπρας ότι τώρα βγαίνουμε στην ανάκαμψη και θα συνθέσουμε, πώς το είπε, την μουσική για την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Τι λέει ρε φίλε, ο Βιβάλντι είσαι. Ο Βιβάλντι είσαι και θα συνθέσεις την μουσική για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι άνθρωποι ζουν σε άλλο κόσμο. Ζουν στις δικές τους αυταπάτες και στις δικές τους πολιτικές απάτες. Το πώς θα κρατήσουν την καρέκλα για να συνεχίσουν να παίρνουν το μισθό τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Με ρωτούν πολλοί, θα κάνει εκλογές ο Τσίπρας? Το αποκλείω. Όσο μπορεί κάθε μέρα που κρατάει την καρέκλα, δεν θα την αφήνει. Γιατί όπως σας εξηγούσα και χθες,
αν την αφήσει την καρέκλα, δεν θα την ξαναβρει. Ο Καμένος, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Καμένος να ξαναμπεί στη Βουλή. Σήμερα είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και θεωρεί τον εαυτό του πανίσχυρο. Πηγαίνει και κάνει το show του. Φοράει στολές. Έχει γραμματείς, φαρισαίους, παρατρεχάμενους. Ξανάφτιαξε την εκπομπή του, του Μαρετή και Τόλμη, πώς το λέμε, στην ΕΝΕΔ, όχι στην ΕΡΤ. Δεν έχουμε, η ΕΝΕΔ δεν υπάρχει πια. Όχι, είναι η ΕΡΤ που έγινε, η ΕΝΕΔ που έγινε ΕΡΤ, ή η ΕΡΤ έγινε η ΕΝΕΔ. Τέλος πάντων, ξανάφτιαξε την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων, ο Καμένος. Και έβαλε τους δικούς του, έβαλε και τη φίλη μου, τη Φίκη την Παπαλουκά, την συνάδελφο, και την διόρισε στην εκπομπή αυτή. Πανίσχυρος ο Καμένος. Αν γίνουν εκλογές, ούτε θα το φτύνουν στον δρόμο, ούτε στον δρόμο. Δεν θα σπατάλαμε το σάλιο μας. Δεν θα τολμήσει να κατέβει στον δρόμο. Θα τον παίρνουν με τις λεμονόκουπες προεκλογική περίοδο. Και μετά στην προεκλογική περίοδο που δεν θα βγει, γιατί δεν θα πάρει ούτε 2%, ούτε 2% δεν θα πάρει, θα τον υπολογίζει κανείς. Κανείς. Γι' αυτό λέει τώρα ότι δήθεν αυτός είναι ο Καραμανλικός, μπας και διασωθεί στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στη Νέα Δημοκρατία δεν τον θέλουμε. Τελείωσε ο Καμένος για τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γι' αυτό δεν θα κάνουν εκλογές. Και τι θα κάνουν, θα αφήσουν τη χώρα να καταραίει. Ναι, θα αφήσουν τη χώρα να καταραίει. Ακολουθούν το παράδειγμα Ρημαδούρο στη Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στην κυριολεξία να φάνε, πεθαίνουν της πείνας. Διαβάστε τις περιγραφές που τις αναρτώ και στο Facebook πάρα πολλές και στο Twitter. Διαβάστε το τι γίνεται στη Βενεζουέλα για να καταλάβετε ποια είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός ο λαός εκεί. Ένας λαός πλούσιος. Η τέταρτη πλουσιότερη χώρα σε κοιτάζει τα πετρελαίου. Και η αριστερή κυβέρνηση την έχει καταστρέψει. Διότι ισχύει αυτό που σας έχω πει. Όπου επιβάλλονται οι σοσιαλιστές, σοσιαλιστές με γιώτα ή με ήττα, πάπαλα. Στην έρημο της Σαχάρας, αν είχαμε, το έχει πει ο Φρίντμαν, αν επιβληθούν οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, σε ένα χρόνο θα κάνουν εισαγωγή άμμου. Για να δώσει με χαρακτηριστικό τρόπο το πώς η καταστροφική τους, η έλλειψη ικανότητας και καταστροφική τους αιμονή στο κρατισμό οδηγεί στην καταστροφή της οικονομίας. Δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η οικονομία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε ένα, μα ούτε ένα πρότυπο χώρας που να κυβέρνησαν οι αριστεροί και να πήγε καλά η οικονομία. Ούτε ένα. Ακόμα και στην Κίνα ή στο Βιετνάμ που βελτιώνονται οι καταστάσεις, παρόλο που κυβερνά τυπικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, και εκεί έχουν εφαρμόσει, φύγανε από το σοσιαλισμό και εφαρμόζουν τον καπιταλισμό. Απλώς έχουν κρατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα την πολιτική εξουσία. Αλλά έχουν ανοίξει τη χώρα στον καπιταλισμό. Το ίδιο και στο Βιετνάμ. Οι μόνες χώρες σήμερα με αριστερές κυβερνήσεις είναι η Βενεζουέλα που βυθίζεται, η Βραζιλία η οποία έφυγε, τους βγάλανε στη διαφυλακή, είναι οι πρώην πρόεδροι οι αριστεροί, ο Λούλα και η Ρούσεφ, για διαφθορά, γιατί η ανικανότητα των αριστερών πηγαίνει και με τη διαφθορά μαζί, πακέτο. Και αυτός ο σημερινό και Βολιβία, που είναι χώρες υποκατάρρευση. Χώρες υποκατάρρευση. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και η δικτατορία, η απολυταρχή δικτατορία των οικογένειας Κιμ στη Βόρεια Κορέα. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και μέσα σε όλο αυτό, εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που το είδαμε, το βιώσαμε, είδαμε τους ανθρώπους απελπισμένους που ήρθαν στην Ελλάδα μετά εξαιτίας του κομμουνισμού. Είδαμε τους Πολωνούς, είδαμε τους Αλβανούς, είδαμε τους Ρουμάνους, είδαμε τους Βούλγαρους εξαθλειωμένους που ήρθαν στην Ελλάδα. Ανθρώπους υψηλού επίπεδου κάποιοι εξ αυτών. Ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου και γιατροί και μηχανικοί ήρθαν στην Ελλάδα και μαζεύανε ελιές στα χωράφια μας. Και είδαμε τι σημαίνει κομμουνισμός, σημαίνει αριστερά. Και εμείς και πήγαμε και ψηφίσαμε την αριστερά για να μας σώσει. Μα είχαμε μυαλό. Καταλαβαίνω ότι τα λάθη των προηγουμένων ήταν τεράστια. Καταλαβαίνω ότι
Εγκληματικά λάθη έγιναν προηγουμένως. Αλλά γιατί έγιναν? Γιατί και επί κυβερνήσεων τόσο του Πασόκ, που ήταν και αυτό ένα αριστερό σοσιαλιστικό κόμμα ήταν το Πασόκ, όσο και της Νέας Δημοκρατίας που σε ορισμένες περιπτώσεις την ήλκησε ο κρατισμός και ο λαϊκισμός του Πασόκ, είχαμε ένα κρατικιστικό μοντέλο. Ξεχάσαμε την παραγωγή, ξεχάσαμε τη δημιουργία, ξεχάσαμε τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και φτιάξαμε ένα κράτος τεράστιο και παντοδύναμο και παντού μέσα με δανεικά και ένα ιδιωτικό τομέα που ήταν μόνο στην κατανάλωση. Καφετζίδικα, μπουτίκ, σουβλατζίδικα, εστιατόρια. Τώρα έχουμε περισσότερο σουβλατζίδικα, τότε είχαμε περισσότερα σούσι, μουσι κλπ. Γιατί υπήρχε πιο πολύ χρήμα με τα δανεικά. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Αυτό σας λέω, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι που σας παρακαλώ να σκεφτείτε λιγάκι. Και ό,τι σας λέω βγαίνει. Δυστυχώς, δεν θα ήθελα να βγαίνει. Δεν θα ήθελα. Σήμερα τι γίνεται? Χτες το Eurogroup ήταν συμφορά. Τίποτα δεν προχώρησε. Ούτε καν πήρανε μια ημερομηνία επιστροφής των δανειστών στην Αθήνα. Ούτε καν αυτό. Το Απρίλιο, το 7 Απριλίου χάθηκε. Τώρα βλέπουμε μετά το Πάσχα και αν. Έχουν μείνει. Εκεί λέει, διάβασα μια για γέλια είδηση, ότι αλακούφιση λέει στην κυβέρνηση, γιατί επέτρεψαν στον τον Τζακαλώτο, την Αχτσιόγλου και το Χουλιαράκι να μείνουν στις Βρυξέλλες. Δεν θα τους διώχναν, τους αφήσαν. Θα μείνουν λέει μέχρι την Πέμπτη. Ας μείνουν οι άνθρωποι. Και τι θα κάνουν? Θα κόβουν βόλτες στην Grand Plaza. Θα πάνε να δούνε το χώρο που έγινε η μάχη του Βατερλό. Γιατί ξέρετε, κοντά στις Βρυξέλλες, είναι πολύ κοντά στις Βρυξέλλες, είναι το Βατερλό. Εκεί που έγινε το Βατερλό του Μεγάλου Ναπολέοντος. Εκεί που ιτήθη κατά κράτος ο μεγάλος αυτός στρατηγός. Το Βατερλό του Τσακαλώτου, το Βατερλό του Χουλιαράκη, το Βατερλό της Αχτσιόγλου είναι ακόμα χειρότερο, διότι αυτή δεν είναι και μεγάλη. Είναι μικρή, πολύ μικρή. Και το δυστύχημα είναι ότι το Βατερλό αυτών των ανθρώπων είναι και Βατερλό της χώρας μας, διότι αυτοί μας εκπροσωπούν, είναι η κυβέρνησή μας. Και κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Σας το λέω με τα πάσης ειλικρινίας και με τα πάσης γνώσεως. Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει, που δεν θα κλείσει πριν από το καλοκαίρι, η κατάσταση μετά το καλοκαίρι θα είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και μοιραία, νομοτελειακά, αν δεν μείνει τίποτα όρθιο στον ιδιωτικό τομέα, αργά ή γρήγορα, εκτός από τον τουρισμό, ο οποίος είναι μια ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής, και το μόνο που μας σώζει σε αυτή τη χώρα είναι ο τουρισμός, τίποτα άλλο. Ο τουρισμός και το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Και κάποιες εταιρείες σαν τις Motor Oil, την ΕΛΠΕ κλπ. Που φέρνουν πετρέλαιο και τον επεξεργάζονται εδώ. Ελάχιστες νησίδες δημιουργίας και πλούτου υπάρχουν στην Ελλάδα πλέον. Ο τουρισμός, λίγο το πετρέλαιο, που δεν είναι δικό μας, απλώς το επεξεργάζονται στα δηληστήρια της ΕΛΠΕ και του Motor Oil. Και κάτι μικροπράγματα. Κάποιες μικρές γεωργικές μονάδες που δεν επαρκούν. Τέτοια μικροπράγματα δεν υπάρχουν. Και το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. Όλα γίνονται από το ΕΣΠΑ με κοινοτικά κονδύλια. Ακόμα και οι παιδικοί σταθμοί χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για να πάνε τα παιδιά μας. Ακόμα και αυτό. Όλες οι προσλήψεις αυτές τα πεντάμινα, τα εξάμινα, οχτάμινα στους δήμους από το ΕΣΠΑ γίνονται. Αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ, είτε εκεί πέρα που θα ήταν, ούτε τα 300 ευρώ δεν θα υπήρχαν στην αγορά. Ούτε τα 300 ευρώ. Αν περάσει λοιπόν το καλοκαίρι, αν φτάσουμε στο καλοκαίρι και δεν έχει βρεθεί λύση, τότε τα πράγματα φοβάμαι θα γίνουν ανεπανόρθωτα. Μία αναστρέψιμο. Η ζημιά που θα γίνει στην οικονομία, ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση, που δεν είμαι καθόλου βέβαιος, εγώ νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο Τσίπρας το παράδειγμα Μαδούρο, θα μένει εκεί πέρα και θα λέει νικάμε και μας πολεμούν οι κακοί ξένοι, αλλά εμείς νικάμε. Αυτό θα λέει.
όσο μπορεί να συνεχίζει να πληρώνει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις κουτσουρεμένες συντάξεις κάθε πρώτη του μηνός. Όσο μπορεί, θα μένει στην εξουσία. Βέβαια, κάποια στιγμή δεν θα μπορεί ούτε αυτό, γιατί δεν πληρώνονται οι φόροι. Και εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα. Ήδη τώρα το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τίποτα άλλο. Πληρώνει μόνο μισθούς και συντάξεις. Όλα τα άλλα τα μαζεύει, ό,τι μπορεί μαζεύει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις που έχει τον Ιούλιο. Γιατί το βλέπει ο Τσίπρας ότι μπορεί να παραταθεί η εκκρεμότητα με την αξιολόγηση και να μην πάρουμε τη δόση των δανείων και μετά το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιοι ανόητοι οι οποίοι πιστεύουν ότι αν κερδίσει ο Σούλτς στην Γερμανία, που δεν θα κερδίσει, αλλά ακόμα και αν κέρδιζε, τίποτα δεν θα άλλαζε. Τίποτα δεν θα άλλαζε. Διότι η πολιτική της Γερμανίας δεν υπαγορεύεται από τέτοιες μικροαλλαγές. Έτσι κι αλλιώς η επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι καγκελάριος η Μέρκελ, είτε καγκελάριος είναι ο Σούλτς, πάλι κυβέρνηση συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων θα είναι, από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο δικό τους συννεφάκι. Λέγαμε χτες αρκετά, είπαμε για τη ΔΕΗ. Και σας έδωσα να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή. Τίποτα. Α, δωρεάν είναι ο ήλιος. Ωραίος ήλιος. Δωρεάν. Η θάλασσα, το να πας να μπεις στη θάλασσα, είναι πολύ ωραία η θάλασσα, να τη βλέπεις. Τίποτα άλλο δεν είναι δωρεάν. Τα υλικά αγαθά δυστυχώς έχουν κόστος. Και σας έδωσα να καταλάβετε ότι ούτε το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι δωρεάν. Ούτε η έκπτωση που παίρνουν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΔΕΗ είναι δωρεάν. Κάποιος άλλος το πληρώνει. Κάποιος άλλος το πληρώνει. Και το πληρώνετε εσείς, οι υπόλοιποι, εμείς, οι υπόλοιποι συνδρομητές της ΔΕΗ, με το λογαριασμό που πληρώνουμε. Σας κάλεσα επίσης να δείτε το λογαριασμό της ΔΕΗ που έχετε μπροστά σας. Πάρτε τον. Τώρα πλέον υπάρχει αναλυτική κατάσταση του τι πληρώνεις. Λιγότερο από το μισό της χρέωσης είναι η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Πλέον, το 50 και πλέον της 100 του λογαριασμού είναι διάφορες άλλες χρεώσεις. Άλλες χρεώσεις. Όπως η ΙΚΟ που έλεγα χθες, η υπηρεσία κοινής ωφέλειας, που πληρώνει ο συνταξιούχος ή ο μεροκαματιάρης των 600 ευρώ, αυτούς που παίρνουν 500. Διότι όπως σας είπα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια πλούτος. Στην Ελλάδα απλώς έχουμε βαφτίσει προνομιούχους αυτούς που παίρνουν 1.500 ευρώ και χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους αυτούς που παίρνουν 400. Και οι δύο φτωχοί είναι. Βέβαια, αυτός που παίρνει 400 είναι πάμφτωχος. Αυτός που παίρνει 1.500 και αυτός, αν έχει υποχρεώσεις, έμφυα, μέμφυα, φόρους κλπ, δεν του μένει τίποτα. Όλοι φτωχοί είμαστε. Τι κάνουμε απλώς? Ανακυκλώνουμε τη φτώχεια μας. Περί αυτού πρόκειται. Και την εξαθλίωσή μας, η οποία βυθίζεται κάθε μέρα πιο κάτω. Και σήμερα λοιπόν, μπορούμε να δούμε και το τηλέφωνο του σταθμού, 20 λεπτά ακόμα απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας, στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα και για τα επόμενα 20 λεπτά, όπως σας υποσχέθηκα, να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε ελεύθερα την άποψή σας. Εδώ φιλοξενούνται όλες οι απόψεις, φτάνει να μην υπάρχουν βρισχές. Όλες οι απόψεις, και αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν μαζί μου. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο που χρησιμοποιούμε βρισχές, το πρώτο, και οι δυνατόν να υπάρχουν και επιχειρήματα. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι λέμε ελεύθερα την άποψή μας. 2-11-18-60-001. Τι έλεγα λοιπόν για τη ΔΕΗ. Σήμερα βγήκε ένα καινούριο τη ΔΕΗ. Και το λέω εγώ. Το λέει ο πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ. Ο πρόεδρος δηλαδή των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Ο οποίος είπε ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η ΔΕΗ τον Ιούνιο δεν θα έχει να πληρώσει ούτε μισθούς. Επί χρόνια πολλά η ΔΕΗ έπαιρνε δάνεια και διόριζε αφιδώς και έδινε μεγάλους μισθούς, μεγάλες συντάξεις, με δάνεια. Τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά. Και τώρα πρέπει να βρεθούν χρήματα μόνο από τους λογαριασμούς ΔΕΗ. Και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ πλέον δύσκολα πληρώνονται από το φουκαρά τον Έλληνα νοικοκύρη που έχει καταντήσει επέτης και ζητιάνους δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στις τηλεφωνικές γραμμές για τα επόμενα 13 λεπτά από τώρα.
Μάλλον παραπάνω, 18. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Γεια σου κύριε Λοβέρδο, τι κάνεις? Με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση κάθε μέρα σε ακούω. Αυτά που λες είναι όλα σωστά και πρέπει όλοι μας να σηκωθούμε, να βγούμε στους δρόμους. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη απελπισία στον κόσμο. Πολύ μεγάλη απελπισία. Αυτοί που μας κυβερνούν, εντός παρενθέσεως, αυτοί, για να μην πω κάτι άλλο. Μην πείτε κάτι που είναι υβριστικό, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα πω, κύριε Λοβέρδο, δεν θα πω, είστε σίγουρος. Τηρώ επακριβώς τα θέλω σας, αν και δεν είναι θέλω μου. Θα τραβήξουν την αξιολόγηση μέχρι το καλοκαίρι. Θα κάνουν και κούρεμα των καταθέσεων, θα μας καταστρέψουν. Αυτοί που έχουμε έστω και 5 φραγκάκια, την τράπεζα. Και είναι δραχμιστές και αντιευρωπαϊστές, κύριε Λοβέρδο. Δραχμιστές και αντιευρωπαϊστές. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά του που μαζεύει τα λεφτά. Εγώ νομίζω ότι φοβάμαι ότι δεν έχει σχέδιο. Αυτό φοβάμαι. Είναι σχέδιο, κύριε Λοβέρδο. Εγώ φοβάμαι ότι δεν έχει κανένα, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Για να έχει σχέδιο πρέπει να έχει και μια ικανότητα να σκέφτεσαι. Την οποία φοβάμαι. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται. Είναι τόσο πονηρές οι σκέψεις τους. Δηλαδή ακατανόμαστες, που δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Και αυτά που ακούω τώρα και από τους απ' έξω για σχέδιο Β, τι είναι το σχέδιο Β? Ποιο είναι το σχέδιο Β? Είναι αυτό που έλεγε ο Σόιμπλε. Παράλληλο νόμισμα και δραχμή. Ακριβώς. Ο Βαρουφάκης. Το και ο Σόιμπλε, το ίδιο έλεγε. Επανερχόμαστε στα ίδια, κύριε Λοβέρδο. Πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Σας ακούω και Τρίτη και Πέμπτη στον κύριο Παυλόπουλο. Πολλές φορές παίρνω και μου λένε, τι θέλετε να πείτε? Μα θέλω να πω ό,τι θέλω να πω. Θέλω να μιλήσω. Θέλω να μ' ακούσουν εκείνο το βράδυ που είναι αυτοί εκεί που έχουν μούτρα. Πώς βγαίνουν στην τηλεόραση? Με τη μούτρα, με τις κοροϊδίες και με τα ψέματα. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ευρυάζεις, έχεις μικρά παιδιά, δεν αξίζουν τον κόπο. Απλά πρέπει να βγούμε όλοι στους δρόμους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας απόγευμα μάλλον. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ασέβη μου, κύριε Λοβέρδε. Στην χειρότερη φάση που περνάει ο ελληνισμός, μας έλαχε ό,τι το χειρότερο. Ο Αλέξης, ένα παιδαρέλι καταληψίας, αμόρφωτος, όλοι γνωρίζουμε πώς πήρε το πτυχίο του. Μαρξιστής, λενινιστής, σταλινιστής. Δεν έχει κολλήσει ούτε ένα ένσημο. Δεν γνωρίζει οικονομικά. Προσπαθεί να αποστηθήσει τα αγγλικά, που μαζί με την άθλια προφορά του έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλι. Σε αυτή λοιπόν την πολύ λεπτή φάση της ζωής μας ψηφίσαμε τον Αλέξη. Και το χειρότερο, τα προγνωστικά δείχνουν να γυροφέρνει γύρω από το 15%. Πολύ μεγάλο ποσοστό για έναν Αλέξη. Φαίνεται όμως ότι μια μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας δεν έβαλε μυαλό. Διακατέχεται από σαδομαζοχιστικές τάσεις και ακόμα ελπίζει πως ο κάπτεν Αλέξης θα οδηγήσει το σκάφος σε ήρεμα νερά. Αν δε, κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Σε οποιοδήποτε κρατήδιο, ακόμα και της Αφρικής, ένας Αλέξης θα είχε πάει από εκεί που ήρθε, για να μην πω κάτι άλλο. Θα έρθουν και οι εκλογές. Θα σταθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα πάνω από την κάλπη. Από την ψήφο μας εξαρτάται η ύπαρξή μας, το μέλλον των παιδιών μας. Η αποχή και το λευκό ισοδυναμούν με παρέτησή μας από την εκλογική διαδικασία. Κάποιοι άλλοι θα ψηφίσουν για μας αντί για εμάς. Οπότε δεν έχουμε δικαιώματα, δεν πρέπει επουδενή να διαμαρτυρόμαστε, ακόμα δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα να καλούμε αυτή την φιλόξενη συχνότητα για να παραπονεθούμε ή να καταγγείλουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όταν έρθουν οι εκλογές, δεν ξέρω πότε θα έρθουν, πια δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα γίνουν κιόλας. Για τίποτα δεν είμαι πια σίγουρος, παρά μόνο για την συμφορά που μας έρχεται, τη φύελα που μας έρχεται. Όταν γίνουν οι εκλογές, πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν. Ακόμα και 90 χρονών να είσαι, ακόμα και να μην μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, μαραπηρικό καροτσάκι πρέπει να πας να ψηφίσεις. Δεν επιτρέπεται κανείς να μην ψηφίσει. Διότι διαφορετικά έτσι, με το δε βαριέσαι,
η χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, δύο πραγματάκια θα πω μόνο. Το πρώτο είναι ότι οι φίλοι τηλεθεατές, οι οποίοι παίρνουν να πούνε τα παράπονά τους, να μην το καθυστερούν το τηλέφωνο, έτσι έχω την εντύπωση εγώ. Έχετε δίκιο. Για να μπορούν να βγουν πιο πολλά άτομα στην τηλεόραση. Κατανοώ όμως την ανάγκη που θέλουν πολλοί να μιλήσουν, καταλάβαινε. Το ξέρω, γι' αυτό το ξέρω. Και είπα ότι θα να βγαίνουμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα, ώστε να έχετε τη δυνατότητα περισσότεροι να μιλάτε. Ναι, το ξέρω. Γιατί το με πήραν πάρα πολύ και μου λέγανε δεν προλαβαίνω. Θέλω να βγω, αλλά δεν προλαβαίνω. Ναι. Παίρνω γραμμή και δεν βρίσκω. Ναι, το δεύτερο, εντάχει να σας το πω. Το παρακαλώ, δεύτερο, κύριε Δημήτρη. Το εξής, ότι επλήρωσα την εκαθάριση της ΔΕΗ πριν από μήνες πίσω. Έχετε το έναντι 200 ευρώ. Πάω και το πλήρωσα. Χωρίς να έχει μέσα την έκπτωση το 15%. Μου ξανά και το είπα προχθές 210 ευρώ πάλι έναντι. Και θα έρθει στις 14 Μαΐου να γίνει η εκαθάριση. Καταλαβαίνετε εκεί τι έχει να γίνει με τα πρόσθετα. Γιατί στα έναντι δεν έχουν βάλει τίποτα πρόσθετο. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν βάλανε το 15%. Ενώ το περασμένο το βάλανε, τώρα δεν το βάλανε. Έχετε μπορεί να το κόψανε. Σας φιλώ με αγάπη. Και εγώ, και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βιβί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Εγώ θα πω 4 διαφορετικά πράγματα. Τα έχω γράψει για να μην τα ξεχάσω. Πρώτον, τη ΔΕΗ και το νερό που χρησιμοποιούν αυτοί οι 60.000 πρόσφυγες, ποιος τα πληρώνει. Δεύτερον, η κυρία Κουντουρά, η οποία μπήκε με το αυτό το μαντήλα, θυμάστε την προηγούμενη φορά, αλλά δεν μπόρεσα να σας πιάσω. Πριν λίγα χρόνια σηκώθηκε με τον άντρα της και έφυγε, γιατί χρωστάγανε στο κράτος και για να μην τους πιάσουν πήγανε, είχαν πάει στην Αμερική, αλλά μετά ποιος ξέρει τι θα διακανονίσαν και γυρίσανε. Επίσης για το ωράριο των δικαστών που ζητάνε αναδρομικά και ιστορίες. Εγώ είχα πάρει μια φορά στο δικαστήριο για μάρτυρας, 9 η ώρα αρχίσανε, 11 η ώρα κάναν διάλειμμα, μέχρι τις 11.30, 12 η ώρα ξαναήρθανε και 3 τελειώσανε. Έτσι δεν θα τελειώσουν ποτέ οι υποθέσεις και αυτοί θέλουν να χρυσοπληρώνονται. Και το τέταρτο, θα μιλήσω για την Κύπρο. Η Κύπρος, εγώ θυμάμαι από παιδάκι που μια ζωή την πληρώναμε και τη βοηθάγαμε οικονομικά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς. Βεβαίως. Μετά το 1974, ναι. Μπράβο. Συνέχεια και λοιπόν τη βοηθάγαμε οικονομικά. Και τώρα για αντάλλαγμα. Η Κύπρος για αντάλλαγμα μας ζητάει και λαγούς με πετραχίλια, οι τράπεζές της μας κάνουν δικαστήρια για λεφτά από εδώ και από εκεί, και ο Υπουργός Οικονομικών με τα χίλια ζόρια να πει ένα ναι και στο Σαμαρά και πριν, καταλάβατε, να πει ένα ναι και τώρα μας παίρνει και όλες τις δουλειές κατεβάζοντας το ΦΠΑ, το φόρο, και κάνοντας φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί για να offshore και ιστορίες. Ποιος αυτά θέλει όμως, να πω, ποιος θέλει, ο επιχειρηματίας πρέπει θέλει να βρει το φθηνότερο φόρο ξέρω, και να πάει ξέρω, στην Κύπρο και να πληρώσει 80% που πληρώνει εδώ. Το ξέρω. Να είστε καλά, αυτά, να είστε καλά κύριε Βιβί, χάρηκα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Κύριε Βάγκερε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, πράγματι με χαρά σας βλέπω καθημερινώς και σας ακούω. Λοιπόν, έχω να παρατηρήσω, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάλγητοι, ανήθικοι, αγράμματοι, αμόρφωτοι. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Όμως, από την άλλη, ο λαός θέλει κάποιον ηγέτη για να βγει στο δρόμο. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ηγέτες. Δυστυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε. Οι άνθρωποι είναι αδαείς μακροοικονομίας, μικροοικονομίας, είναι ανεπάγγελτοι και θέλουν να διοικήσουν το κράτος, τον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει λύση. Να είστε καλά κύριε Βάγγελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Ανδρέας, καλησπέρα σας. Κύριε Λοβέρδο, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθώ όπως και εσείς. Δύο πράγματα έχω να σας πω. Δύο λάθη του Ελευθερίου Βενζέλου, η εκστρατεία στην Ουκρανία και οι εκλογές του 20 καταστρέψαν την Ελλάδα. Ένα λάθος του ΠΑΣΟΚ και ένα λάθος της Νέας Δημοκρατίας θα την πάνε στο χειρότερο. Το λάθος του ΠΑΣΟΚ. Λεφτά υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν.
και το λάθος της Νέας Δημοκρατίας που πήγε σε εκλογή νέου του Προέδρου. Για μένα η Ελλάδα έχει τελειώσει. Όχι θα τελειώσει. Έχει τελειώσει. Αυτό θέλω να πω. Είμαστε στοχευμένοι. Πεινάμε. Κύριε Ανδρέα, τι ας πω, καταλαβαίνω το θυμό και την αγανάκτησή σας και την αγωνία σας, η οποία τη συμμερίζομαι πλήρως, γιατί και ίδια. Ποιος ήφερε τον Τσίπρα επάνω, ποιος τον ήφερε. Ναι, τα λάθη που έγινε και ο ελληνικός λαός. Ποιο λάθος, λεφτά υπάρχουν που δεν υπήρχαν λεφτά, πού δεν υπάρχουν. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεστε. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ το ίδιο είναι. Κάθε μέρα δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μου είπε κάποιος πολύ ωραίο. Τα βράδια λέει κοιμάμαι σαν μωρό τις νύχτες. Ξυπνάω κάθε 2 ώρες και κλαίω. Κάπως έτσι. Είναι πια η καθημερινότητά μας για όλους. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Γεια και χαρά, κύριε Λεβέρδο. Λέμε για το που να μάθουν οι Έλληνες να ψηφίζουν και οι ευθύνες τις έχουν οι Έλληνες που δεν ψηφίζουν σωστά. Ξεχνάμε όμως τον ξένο παράγοντα. Ο ξένος παράγοντας δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή ο Τσίπρας ήρθε στην εξουσία γιατί κέρδισε εκλογές ή μήπως τον τράβηξε με το Αγκίστρι η Μέρκελ και ο Σόιμπλερ. Και θα σας πω ένα απλό παραδειγματάκι. Όταν στο τέλος του 2014 επρόκειτο ο Σαμαράς να τελειώσει την αξιολόγηση με 800 εκατομμύρια που είχε υποχρεώσεις για να τελειώσει η αξιολόγηση, έρχεται η Μέρκελ και του λέει «Συν 3 δις, διότι υπάρχει αστάθεια που δεν εκλέγεται πρόεδρος». Αυτή η ενέργεια της Μέρκελ υπέρ τίνος ήτανε. Ποιος τον έφερε τον Τσίπρα λοιπόν και ποιος τον διατηρεί τον Τσίπρα. Λέμε ότι δεν φεύγει. Μα δεν φεύγει ο Τσίπρας, διότι η Μέρκελ κανονίζει να μην του κάνουν αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε αντιπολίτευση. Αφελεστία. Δεν κάνει αντιπολίτευση όχι γιατί δεν έχει ανθρώπους να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν κάνει γιατί δεν τον αφήνουν οι Γερμανοί. Και επειδή χρειάζεται την έβεια των Γερμανών για να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, κάνει ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Από τώρα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός αν οι Έλληνες ξεσηκωθούν να αντιμετωπίσουν τον ξένο παράγοντα. Ο ξένος παράγοντας έχει κάνει τερατουργήματα σε βάρος της Ελλάδος. Και κάποτε θα πρέπει να τους παραπέμψουμε. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα με τη Λαγκάρ. Η Λαγκάρ όταν γινόταν το PSI, τότε που έγινε το κούρεμα, γύριζε τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και διατυμπάνιζε ότι εάν δεν κουρευτούν τα ομόλογα των κεντρικών ευρωπαϊκών τραπεζών, το χρέος της Ελλάδος θα είναι μη βιώσιμο και δεν πρόκειται να υπογράψει ποτέ το κούρεμα που θα γίνει. Στο τέλος η κυρία αυτή έκανε κολοτούμπα και υπέγραψε. Και η κολοτούμπα αυτή που έκανε η κυρία αναλαμβάνει τις ευθύνες τώρα για πολλές χιλιάδες δολοφονημένους και αυτοκτονούντες Έλληνες. Και τι έχει κερδίσει, δεν ξέρω. Το τι έχει κερδίσει, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτό που έκανε η Λαγκάρ δεν δίνει δικαίωμα στο ταμείο σήμερα να μας κουνάει το δάχτυλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη. Κύριε Διονύση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Λομβέρδο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που λέτε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο πολύ σοβαρό θέμα της ΔΕΗ που έχετε θίξει. Να πω το εξής, ότι εγώ ο οποίος είμαι στο τιμολόγιο ΚΟΤΑΛΦΑ, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, έτσι, με ελεύθερος επαγγελματίας με πολύ χαμηλό εισόδημα πλέον, έτσι, ως μεταφραστής, μπορώ να σας πω ότι μετά τη ρύθμιση που έκανα σε 52 δόσεις κιόλας, διότι το υπόλοιπο της ΔΕΗ ήταν 5.400. Πώς έφτασε τόσο πολύ κύριε Διονύση? Έφτασε διότι από τις χειμερινές χρεώσεις, διότι πλέον δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση εδώ και χρόνια. Χρησιμοποιώ αναγκαστικά ηλεκτρική θέρμανση. Παρά το γεγονός ότι έχετε κοινωνικό τιμολόγιο. Ναι, δεν είναι τίποτα η χρέωση, κύριε Λοβέρδο, είναι κανονικότατη, είναι 0,10252. Δεν τρέχει τίποτα και όχι απλά αυτό. Άρα δεν είναι κάτι που σας σώζει το κοινωνικό τιμολόγιο.
Όχι, όχι. Η μόνη διαφορά από το μη κοινωνικό είναι ότι ενώ πληρώνω έναντι, αυτό που μπορώ να κάνω με το πολύ χαμηλό εισόδημα που έχω, το οποίο δεν είναι σταθερό, είναι της τάξης των 200 με 300 το μήνα, τέτοιο πράγμα. Άρα τώρα με τη ρύθμιση που κάνετε πρέπει να πληρώνετε 100 ευρώ το μήνα στη ΔΕΗ μόνο. Ναι, είναι 105 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Μετά από αυτό, το οποίο είναι αυτό με το ζόρι, ελπίζω να μπορεί να πληρωθεί, μου στείλανε εκαθαριστικό 1069, προσέξτε, 1069 ευρώ, εκ των οποίων το ρεύμα είναι 667,79 και 402 ευρώ είναι χρεώσεις, εκ των οποίων το οίκο, δηλαδή το κοινωνικό τιμολόγιο, που στέλνουν σε άνθρωπο με ευάλωτη ομάδα. Αφού είσαι κοινωνικό τιμολόγιο, πώς σας ήρθε οίκο? Κι όμως, αν θέλετε να σας το στείλω με το... Όχι, μην βέβαιος ότι έτσι θα είναι, αλλά είναι παράλογο. Μα αυτό λέω. Και πόσο? 299,68. Μάλιστα. 291,68 οίκο σε άνθρωπο με κότα αλφα, ετμεάρα 161,27 για να νεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατάλαβα. Είναι τραγικό αυτό που μου λέτε, δηλαδή, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή φαντάζεται ο διοικητής της ΔΕΗ ότι θα μπορέσει ένας άνθρωπος με χαμηλό εισόδημα να πληρώσει, δηλαδή αυτός περιμένει να τους πληρώσω τη ρύθμιση, τα 105 ευρώ, συν 1069, να τους πληρώσω κοντά 1200 ευρώ τον Απρίλιο στη ΔΕΗ. Καλώς. Στέκουν καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδε. Μία φράση σας πω. Δεν ήξερα ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης, αλλά για μένα πραγματικά Άνοιξη έγινε από τον καιρό που ανακάλυψα την εκπομπή σας και γλίτωσα από αυτές τις ανόητες μεσημεριανές εκπομπές. Επιτέλους έχω έναν άνθρωπο να ακούω και να ταυτίζομαι μαζί του και μόλις τελειώνεται να κάνω τη σχέση μου ήρεμη, πιο ενημερωμένη και πιο καλλιεργημένη και πιο μορφωμένη. Ξέρετε τι, το παράπονό μου είναι ότι όλα τα τους πείραζαν, η βασιλευωμένη δημοκρατία τους ενόχλησε, ο βασιλιάς μας τους ενόχλουσε. Λοιπόν, ας θυμηθούμε τα παλιά χρόνια τα καλύτερα. Τίποτα άλλο, να είστε καλά και κάθε μεσημέρα σας ακούμε. Και εσείς σας ευχαριστώ. Και τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα, ο κύριος Κυριάκος, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, Γιάννη, μας προσέχει. Μην την κατηγορούμε τόσο. Είδες ότι πήγανε τώρα στις Βρυξέλλες να κάνουν για το Eurogroup να κλείσουν την αξιολόγηση. Brussels Group ξανά, όπως το 2015. Ναι, πήγανε. Σου λέει τώρα γιατί να πληρώνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εμείς στα ξενοδοχεία, που, να τους πληρώνουμε τα ξενοδοχεία. Ας πάμε και μια βόλτα έξω να πάμε. Αντί για το Hilton Αθηνών, πήγα στο Hilton Βρυξελών. Λαχανάκια Βρυξελών πήγαν να βάλουν, Γιάννη. Είναι πολύ πέφτυνη η κυβέρνηση, μην την κατηγορούμε. Είναι πάρα πολύ. Και ένα άλλο, Γιάννη, μην να σου πω. Γιατί δεν στέλνουν στην Βενεζουέλα όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, κάτι θεανό φωτίου, να κάνουν ένα κουμάντο εκεί στη Βενεζουέλα? Γιατί δεν τις στέλνουμε, που τις υπονομεύουν εδώ οι δικοί μας οι Έλληνες. Τους υπονομεύουν. Γιάννη μου, αυτά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι είναι αυτοί οι επικίνδυνοι, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η δοκιμή που έκανα να τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής να βγαίνετε εσείς οι τηλεθεατές να μιλάτε. Θα το επαναλάβουμε και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Κάθε μέρα το τελευταίο 20 λεπτό θα το αφιερώνω σε εσάς τους τηλεθεατές. Έχουμε και τη δυνατότητα και να συνομιλούμε κιόλας και αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Είδα το ενδιαφέρον που υπάρχει, έχουμε συνεχείς γραμμές που χτυπάνε και γι' αυτό παρά το γεγονός ότι είμαστε ένα μικρό κανάλι, αλλά έχουμε μεγαλώσει χάρη στη δική σας αγάπη. Εγώ πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εκτίμηση που δείχνετε στο πρόσωπό μου και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά, θα τα πούμε και το βράδυ στην εκπομπή του ΟΑΚ του Παυλόπουλου. Γεια σας.